Θέλω να φιλοξενήσω μετά από πάρα πολύ καιρό και να ρωτιέμαι γιατί τον Γιώργο Γαβρίλη από το Μεγανήσι News, αν και νομίζω ότι η τουριστική περίοδος έχει κορυφωθεί τώρα, κορυφώνεται και πρέπει το Μεγανήσι να έχει ρεύμα τουριστικό, θα μας τα πει όλα ο Γιώργος. Καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα, Παναγιώτη, καλό απόγευμα. Τι γίνεται, όλα καλά? Πρώτη φορά αριστερά. μια χαρά πήγαν όλα. Το όμως για την τουριστική σεζόν, γιατί άκουσα να λες ότι έχουμε... Είμαστε στην κορύφωση, πραγματικά είμαστε διανύουμε τουριστική περίοδο, αλλά δεν είναι και όπως την περιμέναμε. Συγκριτικά με πέρυσι, Γιώργο, μπορείς να έχεις ένα ασφαλές συμπέρασμα? Δηλαδή και πέρυσι ήμασταν, βρε παιδάκι μου, και κάναμε τις παρατηρήσεις ότι δεν υπήρχε κίνηση. Τώρα με φέτος... Ναι. Φέτος αυτό που παρατηρείται μέχρι στιγμής, δεν ξέρω, μπορεί αργότερα να διαψευστηθούμε, αλλά... Ήδη διανύουμε, πάμε για το μέσο Ιουλίου. Μάλιστα. Εδώ οι καταστηματάρχες διαμαρτύρονται ότι είναι τουλάχιστον 50% κάτω στις πράξεις τους. Μάλιστα. Έτσι. Και ειδικά στο Μεγανήσι, που τυχαίνει να γνωρίζω αφού και εγώ δραστηριοποιούμε στον χώρο του Μεγανησίου, 4 μαγαζιά είναι αυτά που έτσι δουλεύουν καλά και οι υπόλοιποι κάθονται και τους κοιτάνε, ας πούμε, τους μετράνε τις πελάτες. Μάλιστα. Το είναι σαφάρι... Είναι μια πολύ δύσκολη χρονιά και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί στη συνέχεια. Ελπίζουμε δηλαδή ότι με το δεύτερο 15 μέρο του Ιουλίου να έχουμε κάποια κίνηση για να ισοφαρίσουμε τις απώλειες. Το οικονομικό σαφάρι έφτασε και στο Μεγανήσι, διότι όπως καταλαβαίνεις έχουν βγει στην παγανιά τα στελέχη του Υπουργείου Οικονομικών και γράφουν ασύστολα σύμφωνα με τα δελτία τύπου που δημοσιεύεις εσύ στο Μεγανήσι News. Ναι, είναι αυτό όμως λίγο ως πολύ Παναγιώτη είναι αναμενόμενο και να φροντίσουν οι επιχειρηματίες όσο το δυνατόν να συμμορφωθούν, γιατί το γνωρίζουμε αυτό το πράγμα και πρέπει άπαντες να μην έχουν ανασφάλιση τους και άπαντες να κόβουν αποδείξεις. Μάλιστα. Αυτό είναι το ζητούμενο και στο τέλος της χρονιάς σας κάνουν το λογαριασμό τους και αν τους βγαίνει ο λογαριασμός σας κρατήσουν ανοιχτή την επιχείρησή τους, αν όχι ας την κλείσουν. Όμως δεν πρέπει αυτή τη στιγμή να κάνουν αστεία γιατί τα πρόστιμα είναι υπέρογκα. Υπέρογκα, όντως. Το τονίζω, είναι υπέρογκα τα πρόστιμα. 10.000 και μισό για 10 μισό νομίζω είναι για αυτούς που είναι η μεδαπή ανασφάλιστη και 15.000 για αυτούς που είναι αλλοδαπή, που δεν έχουν καν χαρτιά. Οπότε καταλαβαίνεις, γιατί διάβασα εκεί 3-4 ανασφάλιστους που βρίσκανε σε κάθε επιχείρηση. Καταλαβαίνεις, ένα πρόστιμο 50.000 ευρώ δεν βγαίνει από πάνω μας με τίποτα. Δεν βγαίνει, όντως. Από την άλλη, βεβαίως, προσπαθούν τα σπασμένα να μπαλώσουν και οι καταστηματάρχες. Και εντάξει, είναι δύσκολη η περίοδος. Είναι δύσκολη η περίοδος. Η σεζόν μετά το Πάσχα δεν έχει μπει με το δεξί και λόγω των κακών καιρικών συνθήκων. Ας ελπίσουμε ότι τα πράγματα θα είναι καλά για όλους. Για να δουλέψει και η αγορά και γενικότερα να πάρουμε βαθιά ανάσα όλοι. Περισσότερο δεν βοηθάει, Παναγιώτη, η οικονομική συγκυρία και αρχίζει και φαίνεται μεγάλο πρόβλημα στους Έλληνες και στους γείτονές μας, στους Ιταλούς. Και σου... Από τους οποίους περιμέναμε περισσότερα. Τίποτα, σχεδόν δεν βλέπεις. Τώρα είδα τις προάλλες κάποια ιταλικά αυτοκίνητα στη Λευκάδα που κι εγώ κυκλοφορώ. Ναι. Δηλαδή, απουσία. Γιώργο, θέλω λίγο τώρα να καταφέρνεις το Μεγανήσι News. Μπορεί να υπάρχει καλοκαιρινή ραστόνη, όμως έχεις πολύ καλό ρεπορτάζ. Έχει σήμερα ένα δημοσίευμα που λες ότι παραχωρούν τη συντήρηση της γέφυρας της Λευκάδας στην περιφερειακή ενότητα, αλλά χωρίς πόρους. Για ξεδίπλωσέ το. Ναι. Καταλαβαίνω ότι σέβομαι τις πηγές σου. Πες μας τι ξέρεις, τι μπορεί να συμβεί. Καταρχάς το άτομο θεωρώ, η πληροφορία θεωρώ ότι είναι έμπιστη και έγκυρη. Έτσι, ήδη μας έχει προειδάσει ο κύριος Βερίκιος, ο αντιπεριφερειάρχης μας, νωρίτερα, όπου έταξες και εσύ τη δήλωσή του, το Μάρτιο, μας είπε ότι σε κάποια στιγμή το Υπουργείο Υποδομών θα μεταφέρει τα έξοδα της συντήρησης στην περιφέρεια. Αυτό φαίνεται να συμβαίνει στο αμέσως επόμενο διάστημα, το οποίο φαίνεται το Υπουργείο να χρησιμοποιεί σαν μοχλό πίεσης, ας πούμε, αυτή τη μεταβίβαση της αρμοδιότητας χωρίς πόρους, για να προχωρήσει σε τι άλλο, Παναγιώτη μου, σε τι άλλο. Στην ιδιωτικοποίηση πιθανών και στην επιβολή διοδίων για να συνηθίσει ο κόσμος ότι να, τίποτα δεν είναι τζάμπα. Και χωρίς βεβαίως διάθεση κινδυνολογίας, νομίζω ότι μονόδρομος είναι η επιβολή των διοδίων εφόσον υλοποιηθεί αυτή η απόφαση, διότι χωρίς πόρους η περιφέρεια Ιωνίων Νήσων πώς θα τη συντηρήσει, έτσι δεν είναι? Βεβαιότατα, είναι μέσος πλήν σαφώς, ανοίγει
και κόμματα των ιδιωτικοποίησεων και αν όχι τη ιδιωτικοποίηση τη επιβολή 2-2. Διαφορετικά δεν υπάρχει, δεν υπάρχει άλλη λύση. Βέβαια, το σχολίασα εγώ στο δημοσίευμα και έγραψα ότι δεν αφορά μόνο την περιφέρεια. Σωστό, και θέλω να το θίξω αυτό το θέμα. Mm-hmm, mm-hmm. Ναι, δεν αφορά μόνο την περιφέρεια Ιωνίων Νήσων, γιατί όπως ξέρεις, η γέφυρα τη μια πλευρά της βρίσκεται στην περιφέρεια Ιωνίων Νήσων και άλλη πλευρά της βρίσκεται στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος. Οπότε, καλό θα ήταν να πετάξουμε και προς τα εκεί το μπαλάκι για να κινητοποιηθούν και από εκεί οι κάτοικοι. Να γιατί... σε ρωτήσω κάτι που μπορεί να είμαι, να είμαι άσχετος τώρα εδώ και θα με διορθώσεις. Τα διοικητικά μας όρια ξεκινάνε ακριβώς από την άλλη πλευρά της γέφυρας ή επειδή το καλώς ήρθατε στη Λευκάδα είναι μετά την πλαγιά που υπάρχει η πρώτη ταμπέλα μπορεί να θεωρήσουν ότι ανήκει διοικητικά σε εμάς. Καλά, τώρα έχει γίνει να μην ανοίξουμε τέτοια θέματα τοπικιστικά και ανοίξουμε νέα. Όχι, απλά θέλω να πω: μπορεί να πει το κράτος, μισό λεπτάκι διοικητικά. Στη γέφυρα, ναι. Περνώντας τη γέφυρα, θεωρώ ότι είσαι στην Καρδανία. Ναι, εντάξει, οκ. Έτσι, τώρα, άμα θα του πάρουμε τον Κάστρο, θα μα το πάρουν, άστο για άλλη φορά να το συζητήσουμε. Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Έτσι. Αλλά το επόμενο διάστημα, από ό,τι πληροφορούμε, θα είναι αρκετά δύσκολο διάστημα γιατί θα ανοίξουν διάφορα πράγματα και στη Λευκάδα τοπικά και ευρύτερα στην περιφέρεια. Και φαίνεται ότι αμέσως θα πέσει η παράταξη εκεί της ανάσα, θα πέσει απευθεία στα βαθιά. Νομίζω ότι το γνωρίζαμε αυτό, έτσι δεν είναι. Βέβαια, να πω την αλήθεια, Γιώργο, μιλώντας στον Πρίσμα 95,1 και ο νέος αντιπεριφερειάρχης, ο κύριος, κόλλησα τώρα, παίρνουμε το όνομα του κυρίου, ο κύριος Χαλικιάς, είπε ότι στόχος είναι και η κατάργηση του Καποδίστρια, διότι όπως καταλαβαίνεις... Καλικράτη, Παναγιώτη. Του Καλικράτη, συγγνώμη, ναι. Του Καλικράτη, διότι όπως καταλαβαίνεις δεν υπάρχουν οι πόροι και θα είναι, θα είναι στρατηγικός στόχος αυτός πολιτικός. Από την άλλη όμως έχει και καυτές πατάτες στα χέρια της, με την έννοια το θέμα της άμμου, το οποίο... χρονίζει και πολύ φοβάμαι ότι θα δημιουργήσει πονοκέφαλο για πολλούς μήνες ακόμα, γιατί είναι μπλεγμένη όλη αυτή η κατάσταση και δεν ξέρω ποιος θα βγάλει τη λόλα από τη φωτιά. Ναι, θέλω να πιστεύω ότι υπάρχουν σχέδια, τα οποία το γνωρίζω, σχέδια αντιμετώπισης της κατάστασης, σχέδια λειτουργίας και μέσα στον Καλλικράτη της ανάσα. Mm-hmm. Βέβαια η ανάσα, από ό,τι γνωρίζω, αφού ξέρεις ότι υπήρξα και υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος, η ανάσα ακόμα και μέσα στον Καλλικράτη θα προσπαθήσει, θα επιδιώξει να λειτουργεί, έτσι, οπωσδήποτε. Βέβαια, ο βασικός στόχος είναι η ανατροπή του Καλλικράτη και η ανατροπή φυσικά και της κυβέρνησης, γιατί χωρίς να ανατραπεί η κυβέρνηση δεν γίνεται τίποτε. Μάλιστα. Έτσι, γιατί από εκεί ξεκινάει η πολιτική χάραξη της γραμμής που λέει ιδιωτικοποιήστε. Mm-hmm. Θέλω, έτσι. Είχα σήμερα τον, και θέλω λίγο να το θίξουμε και μαζί, είχα τον κύριο Σολδάτο, ο οποίος δεν έχει το τηλέφωνο του κλειστό, γιατί ήθελα να συζητήσω και αυτή την πρωτοβουλία που έχει πάρει όσον αφορά τις ληξιπρόθεσμες οφειλές, όπου είναι και αυτό ένα μεγάλο πρόβλημα που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες όσον αφορά τα ασφαλιστικά ταμεία. Και συνυπογράφει μάλιστα ερώτηση για να επιμηκυνθεί σε 100 μηνιαίες δόσεις. Θα είναι δύσκολος, Γιώργο, ο χειμώνας, πιστεύεις, αν η κίνηση και η τουριστική περίοδος δεν είναι αυτή που όλοι ευχόμαστε και επιθυμούμε? Εγώ πιστεύω, Παναγιώτη μου, ούτως ή άλλως ο χειμώνας θα είναι δύσκολος και θα ακολουθήσει, από ό,τι βλέπω εγώ από τις εταιρείες εκεί που και από τους προμηθευτές μου, θα ακολουθήσει ένας δεύτερος κύκλος χρεοκοπιών επιχειρήσεων. Τώρα τι 100 δόσεις, τι 1000 δόσεις να το κάνουν. Άμα δεν έχεις δόσεις. Άμα δεν έχεις να πληρώσεις, δεν έχεις να πληρώσεις. Όσες δόσεις και να στο κάνουν, θα είσαι συνέχεια χρεωμένος. Το πρόβλημα δεν είναι εκεί. Το πρόβλημα είναι να απαλλαγούμε λίγο από την υπερβολική φορολόγηση. Και στα ακίνητα και στις επιχειρήσεις. Και να ανοίξουν οι τράπεζες επιτέλους για να βρουν χρηματοδότηση οι μικρομεσαίοι. Οι οποίοι δεν έχουν πρόσβαση στις τράπεζες παρά τα λεφτά που δεχτήκανε από το μηχανισμό στήριξης. Mm-hmm. Τα 240 δισεκατομμύρια αυτά δεν μπήκαν στην αγορά. Δεν είναι βλάκες εκεί πέρα, ξέρω εγώ, στη Βραζιλία που είχαν κάνει το ανάποδο. Είχαν δώσει τα λεφτά στον κόσμο για να ξεχρεώσουν τις τράπεζες. Και έτσι ξεκίνησε πάλι η οικονομία της.
Μάλιστα. Έτσι, εμείς κάναμε το ανάποδο. Δώσαμε τα λεφτά στις τράπεζες, εκκλείσαμε αυτές τις πόρτες. Δεν μπορεί να δουλέψει έτσι η αγορά. Χρειάζεται χρήμα, ζεστό χρήμα. Έτσι. Και για να επενδύσουμε. Και απ' την άλλη όμως θα πει ένας καχύποπτος, αν δεν έχουν... Αν δεν έχουν, 240 δισεκατομμύρια, σου είπε Παναγιώτη, πήραν. Και προσιάζουν και κέρδη στους λογισμούς τους. Είναι ρητορικό το ερώτημα. Γιατί βέβαια είναι ρητορικό, γιατί έχουν να αντιμετωπίσουν βεβαίως και όλα τα δάνεια τα οποία έδιναν τα περασμένα χρόνια, όπως καταλαβαίνεις, τα οποία δεν υπήρχαν όλες αυτές οι αυστηρές προϋποθέσεις που ίσως θα έπρεπε, γιατί δινόντουσαν και τα τελευταία χρόνια, τα πριν 6-7 χρόνια τα δάνεια. Έτσι. Τα θαλασσοδάνεια. Τα παίρναμε με μία μόνο υπογραφή. Τέλος πάντων, είναι μεγάλη αυτή η κουβέντα. Είναι μεγάλη αυτή η κουβέντα. Ναι. Το ζήτημα είναι να μπορέσουμε να πάρουμε μία ανάσα. Δεν ξέρω για να πάρουμε μία ανάσα, Παναγιώτη, σου το ξαναλέω πάλι. Δεν ξέρω αν έκανες προλογική δήλωση. Πώς δεν έκανα. Δεν έκανες. Πώς δεν έκανες. Είδες τη σουρθέα. Τι μου ήρθε. Και όχι μόνο ήρθε, αλλά σκέψου για παράδειγμα ότι δυνητικά, επειδή είναι ένας νέος ενημερωτικός σταθμός, ο οποίος το 2013 υπολειτουργούσε το μισό χρόνο, γιατί δεν υπήρχε πρόγραμμα, απλά το συντηρούσαμε. Δηλαδή, με ένα ευρώ έσοδο να έχεις, υποθετικά μιλάω, δεν μιλάω μόνο για μένα, με ένα ευρώ κέρδος σου έρχεται κάτι τετραχίλιαρα. Δεν υπάρχει. Ναι, δεν υπάρχει. Είναι αυτά που τα βγάζαμε εδώ με τον Αποστόλη, τον φοροτεχνικό. Είναι άπαιχτη. Μπροστά μου ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε δηλώσει 30.000 εισόδημα. 30.000. Ναι. Λοιπόν, του βγάλανε να πληρώσει 18.000 φόρο. Είχε πληρώσει και ήδη 16.000 ΦΠΑ. Δηλαδή, μιλάμε τραγικά πράγματα. Βάλτε το εκεί πέρα και τα τέβε του, δηλαδή είναι 800 ευρώ το δίμηνο. Βάλτε τις έκτακτες εισφορές τους, πού να βγουν. Δηλαδή η κατάσταση είναι τραγική. Μάλιστα, και ναι. Θα φανεί αυτό, θα τους φανεί και γύρω στον Οκτώβριο. Εγώ εκεί υπολογίζω, γιατί ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει από την τουριστική σεζόν. Εντάξει, κάποιοι θα τα καταφέρουν. Έτσι. Κάποιοι όμως, οι περισσότεροι και η πλειοψηφία θα γονατίσει. Έτσι δείχνει η αγορά. Τι να σου πω, εγώ αυτό δείχνω, αυτό βλέπω. Έχεις απόλυτο δίκιο. Έτσι, έχω αυτή την αίσθησή μου. Και... δεν ξέρω αν κάποιο άλλο έχει κάτι άλλο. Όχι, επειδή είσαι και μέσα. Είμαι μέσα στο χώρο. Και βλέπω καλύτερα. Είναι δισταχτικός ο κόσμος και να ξέρετε και το άλλο. Να γνωρίζετε και το άλλο. Ότι η οικονομική κρίση δεν αφορά μόνο την Ελλάδα. Είναι γενικότερη η ευρωπαϊκή κρίση. Δηλαδή, βλέπουμε από εμάς, τουλάχιστον εγώ, στο δικό μου, ας πούμε, στη δικιά μου επιχείρηση, δεν βλέπω καθόλου Γερμανούς. Ναι. Έτσι. Καθόλου. Δεν βλέπω καθόλου Γάλλους, ελάχιστους Ιταλούς. Αυτή τη στιγμή που κάνουν αυτοί που ας πούμε αναζωπηρώνουν λίγο την αγορά είναι οι Ρουμάνοι. Αυτοί κρατάνε λίγο το... την αγορά βέβαια, εντάξει, δεν ξέρω να τους θεωρούμε δυνατά από τα δυνατά πορτοφόλια, αλλά από την άλλη Οι Ρουμάνοι, Παναγιώτη, δεν είναι ούτε σαν τους Τσέχους που είχαμε, ούτε σαν... οι Ρουμάνοι αυτή τη στιγμή υπάρχουν και πολύ καλοί πελάτες. Όπως έχω δει και πολύ καλούς πελάτες Βούλγαρους. Ναι. Έτσι. Γιατί γύρω-γύρω από τη Σόφια υπάρχει μια δραστηριότητα και το επίπεδο το οικονομικό είναι άλλο από αυτό που είναι στην υπόλοιπη Βουλγαρία. Υπάρχουν δηλαδή, έχουν δημιουργηθεί από μόνες τους οι οικονομικές ζώνες μέσα στην Ευρώπη. Και μπορεί να βλέπεις την ίδια χώρα να είναι πολύ φτωχή, αλλά να είναι και πολύ πλούσιοι. Είναι μια χαρά εγώ τους βρίσκω. Και μάλιστα επειδή είναι και Βαλκάνοι, είναι και πιο κοντά στη δική μας την κουλτούρα. Δηλαδή είναι πιο εύκολο να τους ευχαριστήσεις και τα λοιπά. Δεν είδα κάποιο πρόβλημα σε αυτούς. Να σε ρωτήσω και κάτι άλλο, το οποίο έχει σημασία. Θεωρείς ότι πάμε για εκλογές το φθινόπωρο? Κοίταξε, αυτό το θεωρούσα λίγο πριν. Τώρα θεωρώ, εφόσον δεν βλέπω και ιδιαίτερες αντιδράσεις, έτσι. Είχαμε και μια ελπίδα εκεί πέρα, μήπως με τη ΔΕΗ γίνει κάτι, αλλά το περάσαμε και αυτό. Γιατί προφανώς η ΔΕΗ περνάει, έχω την εντύπωση ότι περνάει. Κούτσα κούτσα, και αυτό να το έχει υπόψη του ο κόσμος, κούτσα κούτσα θα τα καταφέρουμε, θα συμπληρώσουμε τους 180 και πάμε για παραπέρα. Το πιστεύεις αυτό? Δεν γίνεται από τον καναπέ. Δεν γίνεται τίποτα. Μην περιμένουμε ότι θα αλλάξουν πράγματα από τον καναπέ. Δηλαδή, δεν περιμένουμε τώρα ούτε. Πρέπει ο κόσμος να ενεργοποιηθεί, να αντιδράσει. Να ρωτήσω κάτι. Διάβαζα ένα ενδιαφέρον άρθρο, μου διαφεύγει τώρα ποιος δημοσιογράφος το έγραφε, για μια αριστερή παρένθεση ότι οριμάζει, το είπα και στην αρχή, ότι οριμάζει η ιδέα να γίνουν εκλογές στο φθινόπωρο, να ανέβει ο ΣΥΡΙΖΑ
και με αφορμή πάλι την μη εκλογή Προέδρου να έχει δείξει πολιτικά δείγματα γραφής ο ΣΥΡΙΖΑ και από εκεί και πέρα να υπάρξει μια άλλη ανατροπή. Ναι, υπάρχει και ένα τέτοιο σενάριο, έτσι. Υπάρχει και ένα τέτοιο σενάριο να έχουμε ένα διάστημα 6-7 μηνών, ένα που θα το κάνουν και τραγικό διάστημα, μάλιστα, ένα διάστημα ΣΥΡΙΖΑ για να καθαρίσουμε επιτέλους και με αυτή την αριστερή παρέμβαση. Μάλιστα. Αλλά νομίζω ότι δεν παγιδεύεται έτσι ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη δεδομένη στιγμή. Μάλιστα. Δηλαδή ή θα ακολουθήσει ο κόσμος και θα κυβερνήσει ή δεν θα κυβερνήσει, πολύ απλά. Έτσι, ναι. Αυτή την αίσθηση έχω. Υπάρχει, πιστεύεις, ένας δισταγμός? Δεν υπάρχει δισταγμός. Το μόνο που υπάρχει, δεν υπάρχει από πίσω αποφασισμένη κοινωνία. Σωστό. Για να γίνουν κάποιες τομές που χρειάζονται. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι. Αλλά δεν μπορεί να συνεχίσει και η απάθεια. Πρέπει ο καθένας να συμμετέχει ενεργά στις αποφάσεις για την επόμενη μέρα. Είναι δύσκολες, περνάμε δύσκολες μέρες για την πατρίδα, περνάει δύσκολες μέρες. Και χρειάζεται ολμόν τη συμμετοχή για να φύγει από αυτό. Και πολύ περισσότερο χρειάζεται πίεση, όπως μπορεί ο καθένας. Πίεση για να καταλάβουν και στην Ευρώπη ότι δεν πάει άλλο. Τώρα, αφού δεν βλέπουν καμία αντίδραση στην Ευρώπη, σου λέει καλά πάμε. Προχωράτε. Έτσι. Και γι' αυτό λοιπόν μην τρέχει αυταπάτες ο κόσμος. Ούτε για προφητείες, ούτε για προέδρους της Δημοκρατίας ότι θα προκαλέσουν. Ο κόσμος θα προκαλέσει ανατροπή αυτής της πολιτικής. Κανείς άλλος. Μάλιστα. Γιατί ας δεχτούμε ότι πήρε και ο ΣΥΡΙΖΑ από την κυβέρνηση. Αν δεν έχει την πίεση από κάτω, θα φύγει. Και αυτός εκεί που πάνε εκεί άλλοι. Δηλαδή θες να πεις για παράδειγμα ότι και ο ΣΥΡΙΖΑ θα χρειαστεί μια πίεση, μα υποτίθεται ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα ανέβει να εφαρμόσει όλα αυτά που υποτίθεται αντιλαμβάνεται και φουγκράζεται από την κοινωνία. Ναι, και μια άλλη. Παναγιώτη. Αλλά άμα το πάνε τρώει σφαλιάρες και του λένε πού πας αφού και από εδώ καλά είναι. Ναι. Όπως κάνει και στους άλλους, γιατί να μην καταλάβει. Θέλει δηλαδή να έχει μαζί του, θες να πεις και μια δυνατή λαϊκή φωνή για να μπορεί και να διαπραγματεύεται. Γιατί άμα δεν υπάρχει ένα κύμα. Τουλάχιστον το απλό, ένα ελάχιστο λαϊκό κίνημα, το οποίο δεν φαίνεται αυτή τη στιγμή. Να ρωτήσω κάτι, Γιώργο. Γιατί για παράδειγμα αυτό το κίνημα, αν υπήρχε, δεν θα ήταν και ένα διαπραγματευτικό όπλο στην υπάρουσα κυβέρνηση, δεν το βλέπαν οι Ευρωπαίοι? Βεβαιότατα. Αλλά δεν υπάρχει. Οπότε... Ίδια. Ναι, τώρα τους λένε, υπήρχε, μα ούτως ή άλλως η αντιπολίτευση του ΣΥΡΙΖΑ έτσι λειτουργήσε στην Ευρώπη. Και ξέρω εγώ δεν χαθήκανε τα πάντα, αλλά θα χαθούν στη συνέχεια. Δηλαδή μην εκμεθάτες ο κόσμος. Αυτό ήταν, λέγανε την κυβέρνηση, μα θα έρθω ΣΥΡΙΖΑ και θα κυβερνήσει και θα διαλυθεί ο τόπος. Και τους δίνανε κάτι οι Ευρωπαίοι. Τώρα άμα βλέπουν ότι... Λέγε, πραγματικά δεν υπάρχει αντίδραση. Σου λέει εδώ, αυτοί έχουν συνηθίσει. Άντε, δεν πληρώνουν τις τράπεζες, δεν πληρώνουν τις εφορίες. Συνεχίζουν εκεί πέρα και τη βγάζουν. Άρα από χώρα παρακάτω. Έχει ένα, και... σε διακόπτω, ένα πολύ ωραίο άρθρο στον Ενικό, ο κύριος Μπογιόπουλος. Εσένα ο κύκλωπα σε φάει τελευταίο και με ομαλότητα. Θα έχουμε τη χαρά τον κύριο Μπογιόπουλο να τον φιλοξενήσουμε στο απογευματινό μαγκαζίνο αυτή την εβδομάδα. Και έχει, ας το διαβάσω λίγο μια που είμαστε χαλαροί. Υπενθυμίζουμε, γράφω ότι αυτή η κυβέρνηση εξελέγει με το δίλημα ομαλότητα ή δεν θα έχετε ευρώ. Και έκτοτε ένα στου δύο Έλληνε ψάχνει στην τσέπη του και δεν βρίσκει ούτε ένα φραγκοδίφραγκο. Εξελέγει με δίλημα ομαλότητα ή δεν θα έχετε καύσιμα. Και έκτοτε σε ημερήσια βάση σε 1000 νοικοκυριά και επιχειρήσει κόβεται το ρεύμα. 9 στου 10 Έλληνε δεν έχουν πετρέλαιο θέρμανση. Εξελέγει με δίλημα ομαλότητα δεν δέχεται φάρμακα και έκτοτε ένα στους τρεις παππούδες στερείται τα φάρμακά του γιατί δεν μπορεί να τα πληρώσει. Άρα λοιπόν, κλείνω. Τώρα λοιπόν που η δημοκρατία των επιστρατεύσεων επανέφερε την ομαλότητα, σας έχουμε το θάρρος να το ομολογήσουμε. Ναι, κύριε της κυβέρνησης, ο στόχος κάθε λαϊκής κινητοποίησης, ο στόχος κάθε απεργίας είναι να αμφισβητήσει την ομαλότητά σας. Που επιδιώκει πραγματικά να δημιουργήσει πρόβλημα. Αλλά σε ποιους? Στην κοινωνία, απαντάει η κυρία Βούλτεψη. Ο μου μετά του κοινωνικά ευαίσθητου Γεωργιάδη, ο οποίος διαμαρτύρεται, ο οποίος απεργεί, τότε επιτίθεται στην κοινωνία. Έτσι έλεγε πριν από τον Γεωργιάδη και ο Κεδίκογλου, ο οποίος αρνείται την εξόντωσή του, είναι αντικοινωνικός. Έτσι έλεγε πριν τον Κεδίκογλου και ο Πεταλωτής και πριν τον Πεταλωτή ο Πρωτόπαπας. Νομίζω ότι κατάλαβες λίγο το στίγμα. Ποια είναι η κοινωνία τελικά, αναρωτιέται ο κύριος Μπογιόπουλος. Ποιοι την απαρτίζουν αυτή την κοινωνία? Μα κοίταξε, το πιο απλό να σκεφτείς. Ότι έχουμε τη στήριξη του 25% αυτών που πήγαν και ψήφισαν, όχι αυτών του συνόλου του εκλογικού σώματος. Ναι. Έτσι, που σημαίνει ελάχιστη πλειοψηφία. Και όμως δεν κουνιέται φίλο, σε πληροφορώ. Δηλαδή δεν τρώνε τα αυτοί τους. Μήπως εδώ πέρα
Μήπως εδώ πέρα όμως ίσως δεν πείθει απόλυτα και η πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ σε κάποια πράγματα? Η πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ, φίλε Παναγιώτη, επειδή τυχαίνει να την γνωρίζω και από μέσα, είναι παιδιά, εμείς σας θέλουμε συμμέτοχους. Ναι. Σας θέλουμε συμμέτοχους. Άμα δεν έχουμε συμμέτοχους στην κοινωνία, τι να πάω να πω εγώ έξω? Και πώς θα, άμα δεν οργανώσω το κίνημα, το εργατικό, άμα δεν οργανώσω τους μικρομεσαίους για να αντιδράσουμε, άμα δεν έχουμε δυνατούς επαγγελματικούς συλλόγους, άμα δεν έχουμε συνενώσεις πολιτών, δηλαδή τι θα πάει να κάνει? Αυτά χρειάζονται από πίσω, είπαμε, κινήματα. Αυτά δεν συμβαίνουν, δεν συμβαίνει, η νεολαία μας είναι από το αλλού για αλλού. Πώς θα γίνει? Δηλαδή, τέσσερις άνθρωποι θα προχωράμε εκεί μπροστά και μετά από πίσω. Οπότε λοιπόν κάποιοι θα αποφασίζουν για μας και εμείς ακολουθούμε κάτω αυτό το δρόμο της υποτέλειας. Όχι, δεν θα γίνει, ούτε και έτσι θα γίνει, Παναγιώτη. Πώς θα γίνει? Στεκόμαστε. Τέσσερις θα είμαστε, θα τους στεκόμαστε. Δεν θα γίνει αυτό, δεν θα φέρνα. Αυτά ξεχάσουμε. Μάλιστα. Μέχρι να κλείσουμε τα μάτια μας θα τους στεκόμαστε. Δεν θα τους αφήσουμε. Έτσι πρέπει. Φυσικό είναι, θα τους αφήσουμε να μας χαλάσει τη ζωή των παιδιών μας. Εντάξει, μπορούν οι τέσσερις να κάνουν τις... Την ιστορία την γράψανε λίγοι, Παναγιώτη. Σωστό. Βέβαια τη γράψανε και οι ισχυροί, αλλά τη γράψανε και οι λίγοι. Αν κοιτάξει την ιστορία, έχουμε πάρα πολλά παραδείγματα που ακόμα και ένας άνθρωπος άλλαξε το ρου της. Μάλιστα, μάλιστα. Οπότε δεν είναι τίποτα απίθανο να μην απελπίζεται ο κόσμος. Απλά, όχι μόνο να μην απελπίζεται, πρέπει όπως μπορεί και όσο μπορεί να πυκνώνει τις τάξεις εκεί που γίνονται αντίσταση και να, δεν χρειάζεται να είναι και από την ίδια κομματική βάση, ρε παιδί μου. Σωστό, σωστό. Πάνω σε ένα θέμα μπορούν όλοι μαζί να συνεννοούνται και να το αλλάζουν. Μάλιστα. Έτσι, όπως είναι η ιδιωτικοποίηση του νερού, ας πούμε, που έγινε μια προσπάθεια εκεί στη Λευκάδα τότε, και με τη γέφυρα και με όλα τα πράγματα. Θέλει, αν κάποιος φωνάζει, κάτι θα πάρει. Αν δεν φωνάζει, δεν θα πάρει τίποτε. Σωστό. Πολύ σωστό. Έτσι, κάτι θα διασώσουμε. Εδώ θα είμαστε, Γιώργο, να συζητάμε αυτά τα καυτά ζητήματα. Ας ελπίσουμε βεβαίως ότι το ρεπορτάζ. Ναι, θέλω ναι. να πιστεύω ότι το πολύ καλό ρεπορτάζ σου είναι μια ιδέα. Να μην το ζήσουμε αυτό το οποίο γράφεις. Θέλω να πιστεύω. Αν ναι. και όπου υπάρχει καπνός, υπάρχει και φωτιά. Ναι, όχι, θα το δούμε τις επόμενες ημέρες. Το θέμα είναι ότι πρέπει να το γράφουμε και ό,τι μαθαίνουμε να τα γράφουμε. Εννοείται, για να ετοιμάζουμε την κοινωνία για τους αγώνες της. Έτσι για είναι. Να κερδίζει. Έτσι είναι. Λοιπόν, χάρηκα. Καλή συνέχεια, θα τα πούμε και λίγο. Και να επισκεφτείτε και το πανέμορφο Μεγανής. Βεβαιότατα. Έλα. Το περιμένω, Παναγιώτη, το ξέρω. Είναι δέσμευση, θα έρθω τώρα, περιμένω να χαλαρώσω λίγο και τον επόμενο μήνα θα με δεις. Έγινε, τα λέμε. Να σε καλά, για χαρά.